Φώτης Δικαίος κοντά μας, διατροφολόγος, διατολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλοκαίρι ήρθε, θα πω εγώ. Καλοκαίρι μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Ήδη έχουμε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία τις τελευταίες μέρες. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα έτσι λίγο να μπούμε λίγο σε διατροφικές συμβουλές καλοκαιριού. Τι πρέπει να προσέξουμε και το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως να ενυδατωνόμαστε. Καλά, εσείς το λέτε και διαρκώς. Όταν συστήνετε μια διατροφή, πολύ νερό, πολύ νερό. Πόσο μάλλον όταν είναι καλοκαίρι. Ναι. Άρα, ενυδάτωση. Μας νοιάζει πάρα πολύ το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Μας νοιάζει πάρα πολύ η ενυδάτωση. Γιατί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε μεγάλη απώλεια υγρών από τον οργανισμό μας, που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Πολλοί κόσμος κολυμπάει στη θάλασσα και δεν μπορεί να αντιληφθεί ή να το νιώσει άμεσα ότι αφυτατώνεται. Έχουμε μεγάλη απώλεια νερού και θα χρειαστεί με κάποιο τρόπο να το αναπληρώσουμε. Όχι μόνο απώλεια νερού, έχουμε και κάποιες απώλειες σε βασικούς ηλεκτρολίτες. Διαταράσσεται η αντλία νατρίου καλίου, δηλαδή θα χρειαστεί οπωσδήποτε να φροντίσουμε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να το έχουμε στο μυαλό μας, να πίνουμε πάρα πολλά υγρά, περίπου συστήνεται 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η ενυδάτωση μπορεί να προέλθει και από φρούτα και λαχανικά, όχι μόνο από το νερό. Παράδειγμα, υπάρχουν φρούτα που έχουν πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και κυρίως φρούτα εποχής όπως είναι το καρπούζι, το πεπόνι και κάποια λαχανικά όπως είναι η ντομάτα, το αγγούρι, επί της 100 έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό σε περιεκτικότητα σε νερό. Επομένως, θα πρέπει να φροντίσουμε να τα προσαρμόσουμε και να τα καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προσέχουν και οι αθλητές που γυμνάζονται στις υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν αποκατάσταση στους ηλεκτρολίτες τους, είτε με τη χρήση ροφημάτων. Συστήνεται κυρίως να επικεντρώνονται σε χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Και μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και την ηλιακή ακτινοβολία και την έκθεσή μας στην υπεριόδη ακτινοβολία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, που πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σωστό. Μπορούμε να πούμε κάποιες πληροφορίες και. Ναι, εννοείται, γιατί έχουμε και το πώς να προστατευτούμε, που εγώ δεν το ήξερα. Οι τροφές ότι μπορούν να προστατεύσουν και το δέρμα μας και την έκθεσή μας στον ήλιο. Ναι, η ηλιακή ακτινοβολία είναι πάρα πολύ σημαντική για την παραγωγή της βιταμίνης D. Ωστόσο, η υπερέκθεση μπορεί να οδηγήσει σημαντικά προβλήματα στην υγεία μας και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στο δέρμα μας. Γι' αυτό και υπάρχουν τροφές οι οποίες μπορούμε να τις προσαρμόσουμε, τις καταναλώσουμε για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Γενικά, με την υπεριόδια ακτινοβολία δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οι οποίες αυτές είναι βλαβερές ουσίες για το δέρμα και για την υγεία μας κατ' επέκταση. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι οξυδοτικές ουσίες και γι' αυτό το λόγο εμείς θα πρέπει να καταναλώνουμε αντιοξυδοτικές ουσίες για να μπορέσουμε να ιστοσταθμίζουμε αυτές τις βλαβερές ουσίες. Δύο είναι οι βασικές βιταμίνες οι οποίες είναι αντιοξυδοτικές και παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε. Τη βιταμίνη C μπορούμε να τη βρούμε σε φρούτα εποχής όπως είναι το καρπούζι, οι φράουλες, το ακτινίδιο. Ενώ η βιταμίνη Ε υπάρχει σε πληθώρα ξηρών καρπών και σε πράσινα λαχανικά. Α, μάλιστα. Α, και ξηρούς καρπούς. Χωρίς αλάτι, βέβαια. Ναι. Χωρίς αλάτι, πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί ακούμε ξηρούς καρπούς και σκέφτεται όλος να πάω να πάρω με αλάτι και τα λοιπά. Όχι. Ακριβώς. Το αλάτι οδηγεί σε περαιτέρω κατακράτηση νερού. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε να έχουμε περιορισμένη χρήση αλατιού και στους ξηρούς καρπούς. Υπάρχει και μια τρίτη σημαντική κατηγορία, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν δείξει μελέτες ότι έχουν αντιφλεγμονώδης δράση και μπορούν να. Έχει φανεί ότι μπορούν να μας προστατεύσουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα μπορούμε να βρούμε σε ψάρια, καρύδια. Πολύ διαδεδομένα είναι η σπόρη τσία που έχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Επιπλέον οι πολυφενόλες από το πράσινο τσάι είναι και αυτές ευεργετικές. Μπορούμε να πίνουμε δηλαδή αφέψιμα πράσινο τσάι, το οποίο μπορεί να μας ενυδατώνει ταυτόχρονα. Και, υπάρχουν τρίκς. Ναι. Υπάρχουν τρίκς σίγουρα που μπορείς να καλύψεις και να μην, ας πούμε, πηγαίνεις σε αναψυκτικό ή πηγαίνεις σε κάτι το οποίο είναι βλαβερό, για να ενυδατώνεις και να κρατάς το σώμα σου σε μια καλή κατάσταση και επίσης το καλοκαίρι. Πολύ σωστά. Και επίσης να τονίσουμε και ότι δεν πρέπει να κάνουμε υπερκατανάλωση αλκοόλ και καφείνης, ναι, γιατί το αλκοόλ και η καφείνη έχουν διουρητική δράση με αποτέλεσμα να προωθούν την αφυδάτωση. Που η αφυδάτωση με τη σειρά της μπορεί να έχει έντονα συμπτώματα όπως ζαλάδα, όπως έλλειψη συγκέντρωσης, όπως αδυναμία, κόπωση. Όλα αυτά τα καλά. Κόπωση ακριβώς. Ναι, γιατί τώρα με την ζέστη
ούτε έχεις το νου σου να φας καλά, ούτε τίποτα. Πας κατευθείαν παραλία, αφήνεσαι, περνάς ωραία, παίζεις παιχνίδια, τον άλλο, μετά εξουθενώνεσαι και λες, μα γιατί έχω εξουθενωθεί. Γιατί έχω κορεστεί τόσο πολύ, τι έκανα μες τη μέρα μου. Ναι. Γιατί νιώθω τον κορεσμό βασικά. Ακριβώς, ναι. Να λοιπόν γιατί το νιώθεις. Μπορεί να υπάρχει νοητική έκπτωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε δηλαδή, έλλειψη συγκέντρωση, απώλεια μνήμη, ζαλάδα. Γενικά είναι συμπτώματα τα οποία θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για κάθε καφέ δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόζουμε, να πίνουμε, να ισοσταθμίζουμε με την ποσότητα νερού. Δηλαδή για κάθε καφέ να πίνουμε παραπάνω νερό. Λοιπόν, την τελευταία ερώτηση που εγώ τη θεωρώ ότι ντόπ για μένα, θα την κάνω στο τέλος για το μαύρισμα, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι εκεί έξω θέλουν να μαυρίζουν το καλοκαίρι, αλλά με ασφάλεια πάντα. Θα πάω πρώτα στην ερώτηση διατροφικές συμβουλές, γιατί το καλοκαίρι κάποιοι αφήνονται λίγο και αφήνουν πίσω και τη διατροφή τους. Ναι. Πέφτουν με τα μούτρα στα καλαμαράκια, στην τηγανητή πατάτα, στο αλκοόλ. Εντάξει, και αυτό ναι. Είναι καλό. Τα τηγανητά μπορεί να έχουν, είναι βαριά φαγητά και μπορεί να επηρεάσουν έτσι, να έχουμε δυσπεψία, δυσφορία. Θα πρέπει να τα αποφεύγουμε, γενικά το γνωρίζουμε. Το καλοκαίρι γενικά υπάρχει τάση να ελέγχουμε το βάρος μας, έχουμε μια τάση να δυνατίζουμε, έχουμε μια τάση να πειραματιζόμαστε. Επομένως, εγώ αυτό που συστήνω είναι να ακολουθούμε ισορροπημένη διατροφή με τακτικά γεύματα. Όχι πολλές ώρες νηστεία στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως τις υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούμε να δώσουμε πολύ γρήγορα κάποιες συμβουλές, να επιλέγουμε ολική σάλεση ως προϊόντα, να επιλέγουμε ψάρια 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Τα όσπρια συμβάλλουν φρούτα. Σημαντικά. Φρούτα. Πολύ ωραία τα καλοκαιρινά λαχανικά. Φρούτα. Και μια μεγάλη παγίδα που πολλοί κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Εγώ το λέω συνέχεια στους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Η τροφή των λιποκυτάρων είναι τα λιπαρά από τα γαλακτοκομικά. Όποιος επιθυμεί να κάνει κάποια προσπάθεια να δυνατήσει και ακολουθεί, ας πούμε, φέτα ή υψηλά λιπαρά γαλακτοκομικά, δεν θα πετύχει τίποτα σπουδαίο στη μείωση του λίπους. Επιλέγουμε χαμηλά λιπαρά γαλακτοκομικά, συστήνω περίπου στο τυρί, περίπου στο 10%. Στο γιαούρτι συστήνω 0 έως 2% και το γάλα δεν το συστήνω εφόσον καταναλώνουμε τυρί και γιαούρτι, γιατί η μερίσα πρόληψη ζωστή μπορούμε να την πετύχουμε από εκεί. Δηλαδή δεν συστήνω και γάλα και τυρί και γιαούρτι. Το και γάλα το οποίο, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι από αμύγδαλο, από καρύδα και σου λέει χωρίς ζάχαρη, είναι κατάλληλο? Σίγουρα θα εμπεριέχει κάποια γλυκατικά. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει στη διατροφική δήλωση από πίσω κάποια ανάγνωση. Κρύβονται πάρα πολλές παγίδες στη βιομηχανία τροφίμων. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ακούω το θα το πάρω αυτό γιατί είναι με στέβια. Ενώ στην ουσία από πίσω κρύβονται πολλές παγίδες. Αυτό συμβαίνει και στο τυρί και στα τυριά, ας πούμε. Συστήνουμε χαμηλών λιπαρών, αλλά πολλά τυριά που είναι χαμηλών λιπαρών έχουν πάρα πολύ ψηλά το αλάτι. Ακριβώς αυτό. Ρίχνουν το αλάτι, ανεβάζουν το λίπος. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τυριά, παράδειγμα, χαμηλών λιπαρών, αλλά από πίσω να φροντίσουμε να κοιτάξουμε το λιγότερο αλάτι. Αν βρούμε. Υπάρχουν τυριά, δεν μπορώ να κάνω φυσικά διαφήμιση, αλλά το υπάρχουν. Το ανθότυρο δεν συστήνεται συνήθως εσείς. Ναι. Που έχει λιγότερα λιπαρά. Το ανθότυρο είναι μέσα και από τα τυριά που είναι μέσα στην γκάμα των τυριών, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα τυριά που συνδυάζουν χαμηλό λίπος και χαμηλό αλάτι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εντάξει. Όπως και το κότατζ, μπορούμε να το πούμε. Και αυτά δεν είναι τυριά μέχρι. Υπάρχουν κότατζ, ακριβώς. Υπάρχουν κότατζ, υπάρχει και 2%. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν τυριά. Βεβαίως. Πάμε τώρα στα φρούτα τα οποία σε μαυρίζουν, δηλαδή σε μαυρίζουν. Θα φας και θα βοηθήσουν ουσιαστικά στο να. Η καροτίνη είναι που έχουμε στο ρεύμα. Β' καροτίνη είναι σημαντικό και για τις γυναίκες, αν θέλουν να επιτύχουν ένα πολύ καλό μαύρισμα. Φυσικά, όταν λέμε β' καροτίνη, εννοούμε κατευθείαν το καρότο. Καρότο, ναι. Φυσικά υπάρχουν και κάποια άλλα φρούτα, όπως το ροδάκινο, τα βερίκοκα, που μπορούν να συμβάλλουν και αυτά. Έτσι, στο περαιτέρω στο μαύρισμα. Διαβάζαμε πριν μια έρευνα που έλεγε μέσα αβοκάντο, αυγά κτλ. Δεν μαυρίζουν αυτά, μας είπατε. Δεν είναι, όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μαυρίσουμε από το αυγό ή από το αβοκάντο. Αυτό είναι έτσι πολύ. Οπότε μόνο τα καρότα κυρίως. Η βερίκοκα. Τα καρότα έχουν γίνει μελέτες. Όντως ισχύει ότι τα β' καροτένια μπορούν να συμβάλλουν έτσι περαιτέρω στη μελανίνη για να δημιουργήσουμε περαιτέρω μαύρισμα. Ναι. Πολύ ωραία. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα. Διατροφικές συμβουλές, εντάξει, εννοείται πως μπορείτε να τις βλέπετε και στο site, να το πούμε και αυτό να με. Που έχετε, γιατί είναι σημαντικό.
Για πείτε το site. Υπάρχει το www.nutritionbalance.eu. Εκεί μπορούμε να διαβάσουμε αρκετά άρθρα. Μπορεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί να βρει τις υπηρεσίες μας. Μπορεί να βρει εμένα προσωπικά. Έχουμε online συνεδρίες για όλη την Ελλάδα. Και φυσικά στα γραφεία μας, Καλαμάτα και Μεσίνη που διατηρούμε. Μπορούμε έτσι να έχουμε επικοινωνία. Ευχόμαστε και Πάτρα. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο με το καλό. Καλαμάτα Μεσίνη, okay, το διαζώσεις, αλλά υπάρχει και εννοείται μέσω της τεχνολογίας. Έχουμε αναβαθμιστεί. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική πλατφόρμα που μέσα σε 5 λεπτά μπορούμε να συμπληρώσουμε μια φόρμα και να έρθουμε σε επαφή κατευθείαν μαζί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.